Ο γιατρός λοιπόν δεν ήθελε στην αρχή. Πιέστηκε, τελικά το μαρτύρησε, κινήθηκαν οι διαδικασίες, πήγε ο εισαγγελέας πρωτοδικών Χαλκίδας για τα περαιτέρω και αφού τέλος πάντων τα βρήκανε και όλα αυτά, τα πήγαν στην τράπεζα, καταγράφηκαν και οι λίρες και τα λεφτά και τα κατέθεσαν στην τράπεζα με τη συγκατάθεση του κυρίου βεβαίως, του γιατρού. Και περισσότερα θα μας πει στη συνέχεια ο συνάδελφος από την Εύβοια, από τη Χαλκίδα, για αυτή την ιστορία. Μπεκορικό, αλλά τέλος πάντων, μιλάει για την λοιπόν, κυρία σύνταξη. Πάμε στον κύριο Μιχάλη Τσοκάνη, είναι δημοσιογράφος evia.zoom.gr. Καλή σας μέρα, κύριε Τσοκάνη. Τι ακριβώς έγινε? Πρόκειται για μια απίστευτη υπόθεση. Ναι. Για τον πρωταγωνιστή, έναν 78χρονο γιατρό, mm-hmm. που έκρυβε στην εσωτερική τοιχοποιία του σπιτιού του το ποσό των 400.000 ευρώ συμμετρικά. Α, μες στον τοίχο, είχε ανοίξει και το είχε βάλει μες στον τοίχο. Ναι. Ναι. Τα είχε χτίσει fake. Ναι. Mm-hmm. Αλλά και 3.500 χρυσές λίρες, η αξία των οποίων υπολογίζεται ότι ξεπερνάει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Πώς έγινε τώρα γνωστό όλο αυτό, έτσι? Ναι, ναι. Ο ηλικιωμένος αποκάλυψε το μεγάλο μυστικό του πριν λίγες μέρες, κατά την νοσηλεία του στο νοσοκομείο της Χαλκίδας, mm-hmm. όταν έμαθε πως θα μεταβεί στο διαμέρισμά του ένας επαγγελματίας της περιοχής για να παραλάβει τη φιάλη οξυγόνου που νίκιαζε σε συγγενή του 78χρονου που είχε φύγει πρόσφατα από τη ζωή. Mm-hmm. Βλέποντας λοιπόν πως δεν μπορεί να αποφύγει αυτή την απόσμενη επίσκεψη στο σπίτι του, είπε στους γιατρούς του νοσοκομείου πως δεν μπορεί να πάει κάποιος άγνωστος, διότι έχει κρυμμένη περιουσία σε λίρες και μετρητά, με αποτέλεσμα να ενημερωθούν και να κινητοποιηθούν η αστυνομία αλλά και η εισαγγελία της Χαλκίδας. Έγινε στη συνέχεια έρευνα στο σπίτι του 78χρονου από αστυνομικούς και παρουσία του εισαγγελέα, όπως προαναφέραμε, όπου βρέθηκαν κρυμμένες μέσα σε τοίχο του σπιτιού 3.500 χρυσές λίρες. Α, και οι λίρες μέσα σε τοίχο. Εντυχισμένα και τα χρήματα και οι λίρες. Κάτι σαν τις πιζίνες. Και εδώ να τονίσουμε ότι για την υπόθεση ενημερώθηκε και η εφορία, δυστυχώς για τον 78χρονο, η οποία αναμένεται να ζητήσει και εξηγήσεις για όλη αυτή την τεράστια περιουσία που κανείς δεν ξέρει πώς βρέθηκε στην κατοχή του. Δεν υπάρχει δηλαδή. Ήταν γιατρός ο άνθρωπος. Ήταν γιατρός, αυτό λέω, ότι ήταν από προηγούμενα έτη, από υπηρεσίες που προσέφερε, αλλά θα γίνει έρευνα όμως για να διαπιστωθεί αυτό. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, να το ευχηθούμε περαστικά. Από τις σπάνιες περιπτώσεις. Να σε ευχαριστήσω και εσένα πάρα πολύ, Μιχάλη. Πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Κοιτάξτε να δεις. Θα πρέπει, από τη στιγμή που έχει γίνει όλος αυτός ο δώρος, εννοείται ότι σήμερα κάποιος θα πάει να τον ελέγξει, γιατί είχε αυτά τα χρήματα σε μετρητά. Θα πρέπει λοιπόν να αποδείξει ότι υπάρχει μια συνέχεια στη ροή στο χρήμα, ότι αυτά τα χρήματα υπήρχαν και έχουν φορολογηθεί. Ναι. Σε περίπτωση που δεν έχουν φορολογηθεί, από εκεί και πέρα θα κληθεί να πληρώσει τους φόρους. Mm-hmm. Στην περίπτωση που δεν τα δηλώσει και ο θελός, για να μιλάμε και πρακτικά πράγματα στα αδήλωτα εισοδήματα. Μπορεί να το κάνει αυτό από τη στιγμή που δεν μπορεί να το κάνει. Εντοπιστεί, δεν έχει εντοπιστεί, ο νόμος τι λέει? Έλα, δήλωσέ μου χρήματα τα οποία στο παρελθόν δεν έχεις φορολογηθεί, mm-hmm. και από εκεί και πέρα, αντί να πληρώσεις το φόρο, αν εγώ σε πιάσω, που ουσιαστικά με τις προσαυξήσεις είναι το ισόποσο, ναι. έλα να μου δώσεις αυτό το 55-60% ανάλογα από ποιες χρονιές προέρχονται αυτά τα χρήματα. Μάλιστα. Και ουσιαστικά να δώσει τα 200, να το πω έτσι, από, ναι. τα 400, τα και να του πάρουν τα μισά και να είναι νόμιμα τα χρήματα αυτά.